Καλημέρα σας από το Ηράκλειο, από τον 984. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Μαυράκη, το γραμματέα της ΠΟΠΕ, και μας έδισε με λίγο πολύ το στίγμα σε ότι έχει να κάνει με τα καύσιμα, αλλά και από την άλλη τους φόβους και των βενζινοπολών για το πώς οδηγούνται τα πράγματα. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το καλάθι του σπιτιού μας, με τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, γιατί οι ανατιμήσεις στα προϊόντα και στις υπηρεσίες έχουν πάρει τα πάνω. Και αν μέχρι χθες είχαμε πραγματικά εκτιμήσεις για το τι μπορεί να συμβεί και τι να φέρει η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτή την ώρα μιλάμε με δεδομένα. Από εδώ και κάτω, τι εκτιμάτε εσείς, κύριε Λεχουρίτη? Κυρία Δουλγεράκη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Βεβαίως τα κάνει ακόμα δυσκολότερα η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Κάθε εμπόλεμη κατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη δημιουργεί ανασφάλεια στον κόσμο, αλλά και στις αγορές. Ιδιαίτερα το θέμα της Ουκρανίας έχει να κάνει με το σπιτάρι, γιατί η Ουκρανία είναι μία από τις πρώτες παραγωγικές χώρες σπιταριού. Και αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι εάν δημιουργηθεί κρίση, το σιτάρι, δηλαδή τα άλευρα, θα πάνε στα ύψη. Το κακό είναι ότι μέσα από το αλεύρι υπάρχουν πολλά παράγωγα και όλα αυτά... Όχι πολλά, δεκάδες. Γι' αυτό είπα πολλά. Θα μπορούσα να πω εκατοντάδες χιλιάδες. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό θα δημιουργήσει αλληλοδοτική αντίδραση στην αγορά, και όχι μόνο στο θέμα του σιταριού, αλλά και των καυσίμων, όπως προαναφέρατε, γιατί το βαρέλι Brent έχει περάσει σχεδόν τα 100 δολάρια, αλλά και όταν θα γίνει η σύραξη θα εκτινωθεί ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εμάς τους Έλληνες καταναλωτές, διότι εξαρτώμαστε κατά μεγάλο ποσοστό εισαγωγών είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, είτε προϊόντων, ακόμα και ζωοτροφών, ακόμα λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ακόμα και προϊόντων όπως τα φασόλια, οι φακές, τα όσπρια γενικά. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να πάνε στα ύψη. Ήδη έχουν με τον Γενάρη 6,2% πληθωρισμό με βάση την Ερστάτ, που για μας είναι ακόμα πολύ περισσότερα. Και βεβαίως το καλάθι του νοικοκυριού δεν αντέχεται, δεν μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα. Βλέπετε και εσείς, βλέπουμε όλοι μας, τους λογαριασμούς που έρχονται στο ρεύμα και ο κόσμος πάει να τρελαθεί. Δηλαδή φοβάσαι να ανοίξεις το ρεύμα, λες και είναι η εφορία. Είναι πράγματα αδιανόητα, απαράδεκτα. Και πέραν από αυτό υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Βαθιά στην κρίση βρίσκεται η ελληνική οικονομία, παρόλο ότι η κυβέρνηση επαγγέλλεται ότι υπάρχει ανάπτυξη. Και καλώς να υπάρχει, καλοδεχούμενη. Αλλά καλυμμένη ανάπτυξη, η ακρίβεια... Δηλαδή όλη η ακρίβεια στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, θα πάει στα προϊόντα. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να ακυρώσει ακόμα περισσότερο τα ίδια ακριβά προϊόντα. Όταν προϊόντα καθημερινότητας, λαϊκά προϊόντα, όπως είναι τα φαστόλια, όπως είναι οι φακές, όπως είναι τα ρεβίθια, όπως είναι τα μακαρόνια, το ρύζι, έχουν αγγίξει σχεδόν πάνω από 50% σε σύγκριση με πέρσι. Πώς είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα ένα νοικοκυριό? Το ψωμί από 1,60 πήγε στα 2,20. Αν υπάρχουν και άλλες αυξήσεις στο ψωμί, καταλαβαίνετε, θα πούμε στο ψωμί ψωμάκι. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε και πράγματι με λύπη τα βλέπουμε που συμβαίνουν στην Τουρκία, θα έρθουν και στη χώρα μας. Δηλαδή είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Και καλείται η κυβέρνηση να πάρει θέση, να δώσει λύση στο πρόβλημα. Μα θα μου πείτε, υπάρχουν λύσεις? Βεβαίως υπάρχουν λύσεις.
Εμείς φωνάζουμε και λέμε. Συγγνώμη, είσαστε δηλαδή από αυτούς, δεν το λέω προσωπικά, αλλά μπορεί να θέλετε να τοποθετηθείτε προσωπικά, κύριε Λιχουρίτη, ή ο ΣΥΝΚΑ που πιστεύετε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι μπορούσε όπως επαγγέλλεται αυτή την ώρα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όχι, κυρία Δουλγεράκη, δεν έκανε αυτό που έπρεπε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μίλησε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα πήρε μία αύξηση τάξης 45%. Και η πραγματικότητα είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πάρει αύξηση της τάξης 300-500%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λέει η κυβέρνηση ότι το φυσικό αέριο πήρε αύξηση 145-185%. Τη μία ήταν 185, μετά πήγε 145. Και η πραγματικότητα είναι ότι με σύγκριση 20-21 είχε 416% αύξηση το φυσικό αέριο και μεταξύ 20-22 τώρα που μιλάμε, στις αρχές του 22, έχει αύξηση τάξης του 496%. Άρα για ποια πραγματικότητα και ποια παρέμβαση έκανε η κυβέρνηση και σε ποιο τομέα το έκανε. Δηλαδή τις λοιπές χρεώσεις, ΕΤΜΕΑΡ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ, ΙΚΟ, δεν θα τις πληρώσουν οι καταναλωτές στο λογαριασμό. Θα τις πληρώσουν. Άρα, τι συζητάμε και λέμε ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε ή τέλος πάντων προσπάθησε να κάνει. Εμείς λέμε λοιπόν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το νερό, το τρεφούμενο το νερό, όπως είναι ο ΦΠΑ 24% στην αποχέτευση, όπως είναι άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες για να πέσουν τιμές. Μην ρίξει τις τιμές του ΦΠΑ στα προϊόντα. Γιατί δεν θα πάνε στον καταναλωτή. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα παραδείγματα και λέμε ότι όσο βαθαίνει η κρίση πρέπει ο καταναλωτής, ο Έλληνας καταναλωτής να πάρει μία ανάσα. Δεν γίνεται να ζει ένας άνθρωπος των 320 ευρώ σύνταξη ή των 450 ευρώ ή των 600 ευρώ μισθό να μπορεί να επιβιώσει κάτω από αυτή την κρίση. Κάτι πρέπει να γίνει. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα και όχι να διαχειρίζονται τα προβλήματα. Μάλιστα. Νομίζω και την προηγούμενη φορά που είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε το είπατε ότι δεν απαιτείται απλά μια επιδοματική πολιτική αλλά μια οριζόντια πολιτική έτσι ώστε να μπορούν να ενισχυθούν όλα τα λαϊκά στρώματα, όλοι οι πολίτες, όλοι οι καταναλωτές για να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Όσο διαρκεί η κρίση. Όσο διαρκεί η κρίση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Λιχουρίτη, σας ευχαριστώ πολύ.